Γεια σας αγαπητοί φίλοι, ένας πύραυλος που επιθυμεί η Ελλάδα και έχει υποθεί ότι θα έρθει στη χώρα μας μαζί με τους Spike and Lows και τις συλλογές Bonbon Spice, ο περίφημος Rampage φαίνεται ότι κατέστρεψε το ραντάρ των S-300 στο Ισφαχάν. Το βράδυ, πριν ξημερώσει η Παρασκευή, το βράδυ της Πέμπτης, Ισραηλινά F-35 έπληξαν συστοιχεία αεράμινας S-300 PMU. Αυτά φρουρούσαν το ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Νατάντς. Χρησιμοποιήθηκε υπερηχητικός πύραυλος Rampage Ισραηλινής κατασκευής. Αυτά σύμφωνα με έγκυρους ανταποκριτές του Ισραήλ και του καναλιού Καν, Ιτάι Μπλούμενταλ. Ο δημοσιογράφος, τα λόγια του οποίου μεταδίδονται από Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρει ότι ο ειδικός πύραυλος αέρος εδάφους είναι μεγάλου βεληνικού 150 χιλιόμετρων της IMI αμυντικής βιομηχανίας, έχει βεληνικές 145 χιλιόμετρα, λέει 150, λέω εγώ, κεφαλή 150 κιλών και έχει υψηλότερη ακρίβεια καθοδήγησης και είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί ανάσχεσή του λόγω της υπερηχητικής του ταχύτητας. Defense Industry Concern παρουσίασε για πρώτη φορά τον Rampage ως φθηνό ανάλογο άλλων δυτικών πυράβλων και η χώρα μας τον θέλει για να καταστήσει τα F-16 Viper νέα Rafale, όπως τα Rafale έχουν τους Scalp. Βέβαια οι Scalp έχουν 500 χιλιόμετρα βεληνικές. Τα F-35 λοιπόν πλησίασαν κοντά τους στόχους, τα ραντάρ των S-300 έκαναν άφεση των Rampage και εκείνα κατέστρεψαν το ραντάρ. Το Ισραήλ αρνείται φυσικά, αλλά έγκυροι Ισραηλοί αναλυτές και δημοσιογράφοι λένε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε και ήταν ανταποδοτικό στην επίθεση μπαράζ πυροβολικού κεντρών της Τεχεράνης πριν από μερικές μέρες. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.